πολύ ψηλή του Παναθηναϊκού, φτάνουν στην περιοχή του Δασκαλάκη για το κόρνερ του Νίνη. Πρώτη κεφαλιά, ο Ζιλμπέρτο Σίλβα από κοντά γκολ. 1-0 στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης, το πρώτο γκολ του Ζιλμπέρτο Σίλβα στο φετινό πρωτάθλημα. Στη 17η συμμετοχή του, ο Βραζιλιάνος στο δεύτερο δοκάρι αμαρκάριστος στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Δασκαλάκη, ο οποίος θα δεχτεί γκολ στη Super League μετά από 309 λεπτά. 1-0 ο Παναθηναϊκός. Ζιλμπέρτο Σίλβα που έχει να σκοράρει από τον Μάρτιο του 2009 από ένα παιχνίδι απέναντι στη Λάρισα εντός έδρας. Από τότε έχει να βρει δίχτυα ο Βραζιλιάνος που θα τα καταφέρει εδώ με αυτή την κεφαλιά. Άλλη μια ωραία προσπάθεια, Τακουνάκη, μπαλά φτάνει στον Νίνη, ο οποίος με το αριστερό θα σουτάρει εύκολα, ο Δασκαλάκης μαζεύει. Πολύ ωραία προσπάθεια, πάντως οργανωμένη από τους παίκτες του Παναθηναϊκού στο 10. Φάουλ που εκτελείται, γέμισμα με τον Βίντρα. Στον Κατσουράνη ο Παναθηναϊκός βγαίνει πολύ γρήγορα στην επίθεση και με την μπάλα χαμηλά, με τους παίκτες να είναι σε πολύ καλές αποστάσεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εδώ είναι ο Γκοβού που τρέχει και δεξιά και αριστερά μέχρι στιγμής στο μάτς. Δίνει στον Νίνη που έχει χώρο, Νίνης δεν πιάνει καλό σουτ, παρόλα αυτά Δασκαλάκης θα δυσκολευτεί. Πέφτει στη γωνιά του, η μπάλα είναι out. Στο 12. Μπουντιμίρ. Πέρασε ο Κροάτης, πλησιάζει την περιοχή, σουτάρει. Ο Τζόρβας πέφτει για καλό και για κακό, η μπάλα είναι out. Στο 15. Γύρισε μερικά μέτρα πίσω ο Παναθηναϊκός τώρα στο γήπεδο. Ζιλμπέρτο Σίλβα για να πιέσει τον Ζούνιο, ο οποίος έβγαλε μια πολύ ωραία μπαλιά για τον Βερπακόφσκης που αποφεύγει τον Ιωαννίδη. Χαμηλά για τον Ολίσε το γύρισμα. Ο Τζόρβας βρήκε την μπάλα, λέει ο βοηθός και ο διαιτητής που ήταν κοντά στη φάση corner. Καλή εκτέλεση είναι, ο Τζόρβας διώχνει με γροθιές. Μπάλα μένει στους φιλοξενούμενους. Νέο σουτ, την μπάλα out. Νίνης πρεσάρι, έρχεται και ο Βίντρα σε βοήθεια. Πήρε την μπάλα ο Παναθηναϊκός. Σέντρα, Δασκαλάκης βγαίνει, δυσκολεύεται. Ήταν μόνος του. Μάλλον δεν το γνώριζε. Ο Χριστοδουλόπουλος κάνει πολύ ωραία κίνηση. Αποφεύγει το γυαλούσι, μπαίνει στην περιοχή. Γυρίζει την μπάλα για τον Μπουμσόγκ, δεν θα προλάβει. Corner. Τους πρόλαβε όλους ο Χίμπλιγκερ. Ο Νίνης στο σουτ. Μπάλα αλλάζει τροχιά στον αέρα, δυσκολεύει τον Δασκαλάκη και καταλήγει corner στο 38. Εκτελείται, η μπάλα είναι στα δίχτυα. Ο Καντέ είναι αυτός που πανηγυρίζει. Υπάρχουν και αμυντικοί του Εργοτέλη στη φάση. Από ακόμη ένα κόρνερ ο Παναθηναϊκός θα φτάσει σε γκολ. Δεύτερη στημένη φάση που του δίνει τέρμα στο παιχνίδι απέναντι στον Εργοτέλη. Ξανά εδώ στο Δουλόπουλος εκτελεί. Ναι, ο Καντέ είναι αυτός που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και σκοράρει για πρώτη φορά στην καριέρα του στο ελληνικό πρωτάθλημα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Βίντρα για τον Νίνη. Δεν πέρασε. Μαλλιά είναι για τον Μπούντιμιρ, ο οποίος εδώ θα πάρει την μπάλα μπροστά του. Ναι, την παίρνει ο Μπούντιμιρ και έχει την ευκαιρία να μειώσει. Δεν θα τα καταφέρει γιατί ο Τζόρβας θα τον σταματήσει στο τέτα-τέτ στο 44. Κυριακίδης, Βίσιο, σέντρα, πρώτο δοκάρι, Τακουνάκη. Πολύ καλή έμπνευση, αλλά η μπάλα περνάει πάνω από την εστία του Τζόρβα από το Ρωμάνο στο 62. Κουλάκης με το αριστερό. Καλή εκτέλεση και η μπάλα περνάει δίπλα από την εστία του Τζόρβα και καταλήγει out. Στο Δουλόπουλο σουτάρει, καλή εκτέλεση πάνω από την εστία όμως του Δασκαλάκη. Στο 88 λεπτό. Μαλλιά του Βίσιο για τον Καρέλη. Τον κυνηγάει ο Μπουμσόγκ, ο Καρέλης γυρίζει, ο Μπούντιμιρ έχει την ευκαιρία, θα τη σπαταλήσει. Δεν θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα, κάνει έξαλλο και πάλι τον προπονητή του. Και ο διαιτητής αναμέτρησε ο κ. Στάνος, θα στηρίξει την...